Ήρθε όμως η ώρα να πούμε για την καλεσμένη μας σήμερα, που δεν είναι άλλη από τη Βάσια Καρέπη. Να την καλησπερίσω στο μέσα σε όλα. Γεια σου Βάσια, τι κάνεις? Γεια σας. Πώς είσαι? Καλά. Η Βάσια έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί, τώρα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας, «Μια νύχτα που κράτησε χρόνια». Αυτό το πολύ 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 ωραίο μυθιστόρημα που κρατάει έτσι συντροφιά σε πολλούς, θα κρατήσει και συντροφιά, γιατί θα έχουμε και δύο βιβλία που θα τα δώσουμε και εσείς μπορείτε να στέλνετε, θα τα δώσουμε mail. Θα τα δώσουμε δώρο. Στο mail μπορεί να στέλνετε. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε και το mail Μαρίνα Σεραφιμίδου, papaki@yahoo.com. Αυτό, super. Λοιπόν, σε αυτό μπορεί να στέλνετε mail και να λέτε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για τα βιβλία της Βάσιας στη Σακαρέπη, που είναι μια νύχτα που κράτησε χρόνια. Λοιπόν, Βάσια, πες μου, πώς γίνεται μια νύχτα να κρατήσει χρόνια? Εγώ το διάβασα, είναι ωραίο και ξέρω τι εννοεί. Εσύ αλλά... ξέρεις. Εγώ ξέρω. Αλλά πες μας περισσότερα και για το βιβλίο. Πώς... Είναι το πρώτο σου βιβλίο? Είναι το πρώτο, ναι. Και είσαι και μικρή και μπήκες κατευθείαν μέσα, ε? Μικρή δεν είμαι, αλλά... Φαίνεσαι. Φαίνομαι. Μικρούλα δεν είμαι. Πόσο ήρθε. Δηλαδή είπες ότι εγώ θέλω να κάτσω, το είχες μες στο μυαλό σου και το έβγαλες, ή λες ότι ας το δοκιμάσω και ότι βγει? Ήθελα από μικρή να γράψω. Είχα μια εμπειρία. Σου άρεσε, σου άρεσε. Με ποίηματα, έγραφα εκθέσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ το γράψιμο. Έλεγα κάποια στιγμή θα γράψω ένα βιβλίο. Το καλοκαίρι πέρσι το 2011 έχασα τη μητέρα μου. Ίσως ήταν μια διέξοδος. Δεν το συνδέω γιατί δεν συνδέεται και με την ιστορία. Ναι. Αλλά... Σου βγήκε να θες να κάνεις κάτι δημιουργικό, ίσως. Είναι το πλήρωμα του χρόνου. Εμπνεύστηκα την ιστορία. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μυθιστόρημα που κυλάει. Και από μια έρευνα που είχε γίνει, νομίζω, μέσα εδώ στα βιβλιοπωλεία τα μεγάλα, τα ευπόλυτα βιβλία, γιατί είσαι και μέσα στη δεκάδα, νομίζω. Ναι, έτσι είσαι. Είδα. Μπράβο σου. Έτσι μπράβο είδα. Σου. Μέσα λοιπόν από αυτή την έρευνα βγήκε ότι οι Έλληνες προτιμούν την ελληνική λογοτεχνία. Ναι. Προτιμούν τους Έλληνες, δηλαδή συγγραφείς. Ευτυχώς. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή. Και εμένα μου αρέσουν τώρα το καλοκαίρι. Αν και εγώ υπήρξα παιδί των ξένων συγγραφέων, δηλαδή προτιμούσα τα ξένα βιβλία. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και οι Έλληνες συγγραφείς. Εντάξει, κάποια κλασικά. Συναγωνίζονται. Επάξια, ναι. Εντάξει, εγώ λέω ότι κάποια κλασικά βιβλία που είναι. Εντάξει, Φιτζέραλντ. Εντάξει, όλα αυτά είναι κάποια κλασικά, θα τα διαβάσεις. Τα έχουμε δει και σε ταινίες, και ο υπέροχος Γκάτσμπι που πολύ μου άρεσε και το έχω διαβάσει και σε βιβλίο κτλ. Είναι γυρίστηκε και δύο φορές σε ταινία. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα διαβάσει, αλλά μετά. Εντάξει, τα διάβασα αυτά. Πάμε παρακάτω, έχουμε καινούργια πράγματα. Βέβαια, και είναι και τα ελληνικά βιβλία μιλούν για τους Έλληνες, για τα μπράβο. Προβλήματα που έχουν και οι Έλληνες. Και έχουν και τις συνήθειες μέσα. Το βιβλίο σου αυτό. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, ναι. Είδες, διακόπτω, πίνουν τσιπούρα, έτσι. Πίνουν ζάκια. Έτσι. Πάνε στις θάλασσες. Ναι, το βλέπουμε αυτό. Τις εκδρομές, το πώς μιλάνε. Τα τζιτζίκια, τα ακούν. Που πραγματικά τα άκουγα εδώ, τα τζιτζικάκια σου, πολύ μου αρέσουν. Είναι το χωριό μου αυτό. Μπράβο. Και αυτό ήθελα να πω ότι και η ιστορία, ναι, μένει, ξεκινάει λίγο από την Αθήνα, αλλά πάμε στο Κεράσοβο, το Άνω Κεράσοβο. Κάτω Κεράσοβο. Το Κάτω Κεράσοβο, ε. Αλλά δεν το. Δεν το λες, δεν το λες το μόνο. Είπα, το Κεράσοβο σκέτο για να μένει και το πάνω και το κάτω. Α. Έχουν μεγάλη απόσταση βέβαια μεταξύ τους. Ναι, γι' αυτό εμένα μου το είπανε και μου λένε το πάνω ή το κάτω. Και λέω τώρα με μπερδέψατε. Το κάτω, το κάτω είναι πιο κοντά στη λίμνη. Το άνω είναι πολύ. Αλλά επειδή λες μέσα, έχεις και τη θέα που, που λες ότι αυτή την ωραία θέα κτλ. Είπα ότι μάλλον θα είναι το πάνω επειδή έχει και μια θέα. Το πάνω δεν έχει θέα, είναι κλεισμένο στα βουνά. Ναι. Έχει θέα, αλλά δεν έχει θέα τη λίμνη, δεν, έχει, δεν είναι που κοντά μιλάμε πάντα για τη λίμνη, την Τριχονίδα και το Κεράσοβο που είναι κοντά στο Αγρίνιο. Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πες μας λοιπόν ότι περισσότερα για το βιβλίο, ότι το εμπνεύστηκες έτσι και το έγραψες. Έτσι. Συνέλαβα μια ιδέα, είδα μπροστά μου σαν όραμα, στο είδα τον ήρωα. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν και κόλλησαν πάνω στην ιστορία μέχρι και το τέλος. Το συγκλονιστικό ήταν ότι πριν ξεκινήσω να το γράψω, το είχα ήδη όλο μέσα στο κεφάλι μου. Αυτό μέσα το έχω ξανακούσει. Ναι. Δηλαδή, σαν να μου άνοιξε κάποιος το κεφάλι και κάπου μου την έβαλε την ιστορία. Ναι. Και μετά απλώς έκανα την εκτέλεση. Την εκτέλεση. Δηλαδή, το ακούμπησα επάνω στο χαρτί. Είχες έτσι, σε είχε βοηθήσει κάποιος να σου πει πώς θα γράψεις? Το λέω γιατί ξέρεις, πολλές φορές υπάρχουν και μου λένε και παιδιά.
Και, ναι. και εγώ το έχω δει, που υπάρχουν κάποια μαθήματα, κάποια σεμινάρια συγγραφής ή ποίησης, να σε βάλουν δηλαδή σε ένα. Κάπως να το βάλεις μέσα σε ένα μέτρο αυτό. Όχι. Έτσι. Δεν είχα παρακολουθήσει τίποτα. Ίσως επειδή διάβαζες και επειδή έβλεπε. Διάβαζα πάρα πολύ και επειδή έγραφα και μέσα στα blogs που έχω τα δύο blogs. Έχεις και τα δύο blogs, ναι, και γράφεις και για... Πες μας και ποια είναι. Και επειδή ζεις και στον Κορυδαλό. Ζω στον Κορυδαλό. Και τον αγαπάει πάρα πολύ τον Κορυδαλό, πάρα πολύ την πόλη. Γι' αυτό και το ονόμασα το blog Love Κορυδαλός. Ναι. Και είναι και λίγο προστακτική, δηλαδή Love... Αγαπήστε τον κι εσείς, ναι. να λέω. Δεν είναι I love, μόνο εγώ τον μπράβο, αγαπώ. Σωστό. Αγαπήστε τον, γιατί έχει και πολύ όμορφα πράγματα. Και για τα δρόμενα εγώ είδα ότι αυτά το έχεις λίζω, τα όμορφα. Mm. Σίγουρα υπάρχουν σε κάθε δήμο, υπάρχουν και άσχημα. Και... Εγώ θέλω να βλέπω μόνο τη θετική πλευρά της ζωής, όχι γιατί έτσι, θέλω να ζω στη φαντασία μου. Απλώς νομίζω ότι αν κάνουμε focus στα θετικά, στα αισιόδοξα. Μας έρχονται. Μπορούμε, ναι, ακριβώς. Μας έρχονται και τα. Διάβασα, επειδή η Κατερίνα Τσεμπερλίδο, μια άλλη φίλη της εκπομπής που έχει γράψει και πολύ ωραία. Έτσι, η ψυχή είναι απόφαση. Είναι απόφαση και έχει και το καινούργιο που μας το παρουσίασε και εδώ, που είναι η ψυχική μπουγάδα. Έγραφε λοιπόν στο blog της τις προάλλες ακριβώς αυτό, ότι εάν θέλεις να έλξεις. Τι θέλεις να έλξεις. Αγάπη, χρήματα, δουλειά, να το φαντάζεσαι και να το ολοκληρώνεις με το ντύσιμο, με τις κινήσεις σου, με τη θετικότητά σου. Και να το βγάζεις προς τα έξω. Να είσαι δηλαδή, να, να το ζεις. Αν βγάλεις αγάπη, μπορεί να μην... Αν εγώ σε αγαπάω και στο δείχνω και σου κάνω κάτι καλό, μπορεί εσύ να μην, το, να μην μου το ανταποδώσεις ποτέ. Mm. Γιατί υπάρχει και πολύ αχαριστία. Πολύ. Σίγουρα όμως... Δεν λέω για σένα προσωπικά. Όχι, το ξέρω. Αλλά σίγουρα από κάποια άλλη πλευρά θα λάβεις το καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό έχω σαν αρχή μου και προσπαθώ να μεταδίδω αγάπη, να μεταδίδω αισιοδοξία όσο μπορώ. Και μου έχει αποδείξει η ζωή ότι όντως επιστρέφεται. Μπορεί όχι από την πηγή που εγώ την έδωσα, από άλλη πηγή. Κάνει ένα κύκλο. Είμαστε ένας κύκλος, μια αλυσίδα. Μ' αρέσει, ναι, μπράβο. Είναι η αλυσίδα της ζωής που είναι σαν το τέτοιο του DNA, σαν το κωδικό του DNA. Ακριβώς. Ωραία, Βάσια Καρέπη. Πες μας λίγο περισσότερο έτσι για το βιβλίο που θα ήθελες να μας πεις, να το, έτσι, να το διαβάσουν, να το γνωρίσουν. Εμείς δύο βιβλία θα δώσουμε. Έτσι, δύο βιβλία θα δώσουμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μεϊλάκια σας από σήμερα μέχρι και την επόμενη Τετάρτη που θα τα κληρώσουμε εδώ. Δύο τυχεροί θα πάρουν το μια νύχτα που κράτησε σε χρόνια από τις εκδόσεις Μήνωας. Πες μας λίγο περισσότερο έτσι για την ηρωίδα που πραγματικά έτσι αυτό που κατάλαβα εδώ. Είναι ότι δεν είναι ένα, βασικά δεν είναι απλό, δεν είναι εντάξει, εξιστορούμε κάποια πράγματα. Το μπλέχουμε και λίγο, το κάνουμε και λίγο αστυνομικό, το έχουμε έχει ένα και, μυστήριο. Έχει ένα μυστήριο. Έχει ένα μυστήριο. Έχει ανατροπές πολύ. Έτσι. Έχει ανατροπές. Και... Αυτό είναι που σου κρατάει και ένα ενδιαφέρον, έτσι, δεν είναι flat. Και ένα άλλο που παρατήρησε και μου αρέσει είναι ότι δεν πλατιάζεις. Δεν μπορώ τα βιβλία που είναι... Το τριπλάσιο από αυτό. Και έχουν περιγραφές μεγάλες. Πού, ξέρεις τι κάνω, κάνω έτσι. Α, ναι, τι λέει εδώ. Α, ναι, τι λέει εδώ. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω στην ουσία, παιδάκι μου. Στην ουσία, ποια είναι η ιστορία που μας λέει. Να δω τι θα γίνει παρακάτω. Δεν θέλω. Και εγώ, σαν αναγνώστρια, αυτό το πρόβλημα αντιμετώπιζα κάποιες φορές. Πολύ μεγάλη συγγραφή, πολύ καταξιωμένη. Δεν μπορούσα να τους διαβάσω για αυτόν τον λόγο. Γιατί ξεκινούσαν να περιγράφουν ένα ποταμάκι στην 80 σελίδα και το κατέληγαν το ποταμάκι στην 130. Πολλά, ναι, τέτοια. Δηλαδή, πολύ μεγάλες περιγραφές. Ναι. Και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι πιο οικονομική στις περιγραφές. Αυτό όμως μήπως το ζητάνε και οι εκδοτικοί εκεί. Μήπως λένε εγώ ένα πιο μεγάλο βιβλίο είναι πιο... Έτσι, ξέρω. Πιάνει καλύτερα. Δεν ξέρω. Κάθε εκδοτικός οίκος θεωρώ ότι έχει τα δικά του standards. Δηλαδή, ο Μήνας δεν είχε κάποιο τέτοιο θέμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κιόλας στο μέλλον. Όχι, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πόσες σελίδες. 317. Πολύ ωραία. 317 σελίδες. Μια χαρά. Δηλαδή, εγώ προτιμώ, έτσι μου βγαίνει, να κάνω περισσότερο focus στην υπόθεση, στα γεγονότα, οι περιγραφές να μπορούσες. Είναι πιο συνοπτικές. Ενώ όχι ότι δεν υπάρχουν. Ενώ θα μπορούσες μέσα και να περιγράψεις και πιο πολύ και το μέρος. Και τη λίμνη και, και έτσι αυτό και εκείνο. Ήσουν πραγματικά. Το πήγαινες. Συνήθως γράφουμε ό,τι μας αρέσει να διαβάζουμε. Και επειδή εμένα φεύγει το μυαλό μου όταν διαβάζω μια πολύ μεγάλη περιγραφή που μπορεί να είναι εξαιρετική, πολύ ποιητική. Φεύγει το μυαλό μου στις δουλειές που έχω να κάνω. Και το βαριέσαι. Ξεφεύγει και μετά λέω: «Ωχ, τι έγινε, τώρα το έχασα» και γυρίζω πίσω σελίδες. Για να αποφευθεί αυτό. Έχεις δίκιο. Ξέρεις εγώ που το έχω καταλάβει αυτό περισσότερο στους ξένους συγγραφείς.
Επειδή εμένα μου αρέσουν και τα αστυνομικά μυθιστορήματα και εντάξει, διαβάζω και τον Γιάννη Μαρή που είναι και κλασικός και παλιός κτλ. Αλλά εντάξει, το αστυνομικό δεν το έχουμε και πολύ στην Ελλάδα. Τώρα έξω, έτσι, το έχουν πάρα πολύ. Και είδαμε που έχουν κυριστεί και ταινίες, που έχουν γίνει και διάφορα bestsellers και. Υπάρχουν συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων που είναι εντάξει, είναι πιο. Αλλά οι περισσότεροι είναι το τι φιλολογία, δηλαδή. Φιλολογία. Τόσες σελίδες. Περιγραφές. Και εγώ το περνάω λίγο γρήγορα. Εμείς εδώ, στις ελληνικές εκδόσεις, είμαστε στα μυθιστορήματα τουλάχιστον που τα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε δει πολύ ωραία δείγματα γραφής. Και φέτος βγήκαν πάρα πολλά βιβλία και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο γιατί με την οικονομική κρίση δεν το περίμενες. Εχθές ήμουν στη γιορτή βιβλίου του Κορυδαλού. Για πες μας και γι' αυτό μια που σε έχουμε εδώ, γιατί ήθελα να το πω εγώ, αλλά λέω μια που θα έρθει Βάζια και καλά έκανες και μου το θύμισες. Πες μας και για τη γιορτή βιβλίου. Ναι. Έχουμε στον Κορυδαλό τη γιορτή βιβλίου, όπως είναι και σε άλλους. Ναι, έχει διάφορα μπαζάρ που γίνονται τώρα σε Δήμους, ναι. Ναι, αυτό είναι γιορτή βιβλίου, είναι καινούργιες εκδόσεις. Προβάλλεται το βιβλίο. Ο Κορυδαλός γενικά έχει μια. Τάση. Του αρέσει μια τάση στον πολιτισμό όλα τα χρόνια και ευτυχώς ακόμα το κρατάει. Έχουμε τη γιορτή βιβλίου. Σήμερα μάλιστα είναι αφιερωμένη η μέρα στους κορυδαλιώτες συγγραφείς. Θα είσαι και εσύ εκεί. Θα είμαι και εγώ εκεί. Μπράβο. Μαζευτήκαμε 11. Υπάρχουν και άλλοι, απλώς λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ποιοι άλλοι είναι, τους θυμάσαι? Όχι, ίσως και να μην θέλουν να αναφερθούν. Δεν ξέρω αν θέλουν, εφόσον δεν θα είναι. Είναι η Πέννη Παπαδάκη, θυμάμαι. Τώρα, επειδή προχτές τους γνώρισα κι εγώ. Δεν είναι κάποιος πιο έτσι γνωστός που να είναι. Είναι γνωστή. Είναι γνωστή στο. Έχει ο καθένας. Οπότε έχει το κοινό έχουμε του, τη γιορτή Κορυδαλού. Τι ώρες είναι, Είναι από τις 7.30 μέχρι τις 11. Κάθε μέρα μέχρι πότε. Κάθε μέρα μέχρι τελειώνει, το Σάββατο τελειώνει. Το Σάββατο τελειώνει, οπότε όλοι οι κορυδαλιώτες πέφτε και από τα γύρω. Ναι, τις γύρω συνοικίες εκεί. Θα έχει τι άλλο θα έχει. Πες μας αν θα γίνουν και δρόμενα και αυτά, μια και ευκαιρία να το πούμε. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση των συγγραφέων. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία, πόσο βοηθάει στη ζωή μας και τα παιδιά και τους μεγάλους. Και γενικά θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Τώρα δεν θυμάμαι τι άλλο. Έχει. Αύριο ή μεθαύριο, νομίζω, μέρα αφιερωμένη στο χορό. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια χορευτικά. Να σας πω την αλήθεια και από το άγχος μου, τώρα δεν θυμάμαι, τα έχω ξεχάσει. Δεν πειράζει, εμείς ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε είχαμε, για το βιβλίο, το είπαμε και αυτό. Έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις ήδη. Έτσι. Είχαμε χθες τα παιδιά που έπαιζαν σκάκι, είχαμε αγώνες σκάκι εκεί στην πλατεία. Και ήταν ωραίο, είχε ενδιαφέρον. Είχαμε δύο μέρες προβολή κινηματογραφικής ταινίας με μια μεγάλη γιγαντοοθόνη ελεύθερα που μπορούσαμε να καθίσουμε. Είδαμε το Σάββατο το. Ελ Γκρέκο. Ελληνικές έτσι. Πολύ ωραία ταινία, την οποία δεν την είχα δει και ήταν μια καλή ευκαιρία. Να τη δουν και εμείς. Λοιπόν, πες μας τώρα και κάτι άλλο. Αφού λοιπόν έχεις και τα δύο blog, είσαι και μαμά, να χαίρεσαι και το παιδάκι σου, όλα, είσαι full time. Αν κάποιος το επιλέξει να το διαβάσει, τι θα αποκομίσει, τι θα του αρέσει, τι θα του αφήσει, ας πούμε. Καλά, σίγουρα σε κάθε άνθρωπο αφήνει διαφορετικά συναισθήματα. Θεωρώ όμως ότι θα καταλάβει πόσο σημαντική είναι η συγχώρεση. Εγώ σαν άνθρωπος, και αυτό προσπάθησα να περάσω και μέσα στο βιβλίο. Και αυτό σε ρωτάω, γιατί και θα πω και κάτι μετά. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν συγχωρήσεις ή τον εαυτό σου, ή όσα πράγματα από τη ζωή σε πλήγωσαν, ή άλλους ανθρώπους που σε πλήγωσαν, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Δεν μπορείς, μένεις δέσμιος του παρελθόντος. Και αυτό είναι κακό για την ψυχή σου, για το μέσα σου. Κρατάς αυτούς τους δαίμονες, τους περιβόητους, φυλακισμένους, να σε στοιχιώνουν συνέχεια. Θεωρώ ότι πρέπει να συγχωρείς. Όσο και αν ακούγεται δύσκολο, δίνει τις ευκαιρίες στη ζωή. Ναι. Δίνει τις ευκαιρίες. Για να μπορέσεις να λυτρωθείς από αυτό. Από μίση, από. Ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Από ενοχές. Ο Μάρκος, ας πούμε, είναι γεμάτος ενοχές. Ναι. Αισθάνεται ένοχος για τα πάντα. Όλους έχουμε δει έτσι και γύρω μας. Μας φέρνουν έτσι. Ναι. Γι' αυτό και έχει αυτή την ζωή. Είχε τη ζωή. Μέχρι στιγμής αυτή τη ζωή. Επειδή κατηγορεί τον εαυτό του για πολλά πράγματα.
Είχε μια δύσκολη ζωή, ήταν και λίγο μέσα στα ναρκωτικά κάποια εποχή. Τα περιγράφει όμως πάρα πολύ ωραία αυτά. Ναι. Βρήκε όμως και τη λύτρωση, βρήκε. Γιατί έχουμε και την κοπέλα, βέβαια. Έχουμε και γυναίκα στο θέμα, δεν είναι μόνο. Τα πάντα, τα πάντα βρήκε. Και φίλους έχουμε. Βρήκε φίλους. Η φιλία που παίζει και για μένα πολύ σημαντικό ρόλο τονίζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή και η φιλία μεταξύ αντρών. Έτσι. Πώς οι άντρες έχουν το ταλέντο να κάνουν πιο εύκολα φιλίες. Πάρα πολύ. Και να τις κρατάνε. Και να τις κρατάνε. Εμείς οι γυναίκες αυτό το έχω ένα παράπονο πάντα, σε όλα μου τα χρόνια που είχα άντρες φίλους. Ναι. Στα τελευταία χρόνια άντε να έχουν κάτι. Όποτε ήμουν με γυναίκα και είχα εμπιστευτεί κάτι, δεν ήταν αυτό το δέσιμο που βλέπεις από άντρα σε άντρα. Εγώ βέβαια είμαι ίσως τυχερή, δεν ξέρω, έχω φιλίες 20ετίας και πάνω. Μπράβο. Έχω φιλίες από το σχολείο, από το... και φιλίες, δηλαδή κολλητοί μου, είμαστε 25 χρόνια μαζί, ούτε θυμάμαι, έχουμε χάσει τον αριθμό. Είμαστε βέβαια πολύ μικρές, αλλά ναι, έχουμε πολλά χρόνια φιλία. Και γι' αυτό και μπορούσα να γράψω για τη φιλία, γιατί έχω καλή εμπειρία. Καλή σχέση. Βέβαια, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, έχει μέσα, έχει μέσα πολλά πράγματα που είναι ένα βιβλίο πραγματικά έτσι που τα μπλέχει όλα και αγάπη και συνέστημα και συγχώρηση που είπες και τη φιλία. Εμπειρίες πολλές. Πολλές εμπειρίες. Όλοι... που είναι μικρό σχετικά. Είπαμε, νομίζω ότι έχει πολλά. Έχει πολλά, βέβαια. Έχει γιατί διαβάζεις πράγματα μέσα. Εγώ να πω ότι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ συγκινήθηκα τότε στο τέλος. Μου το έχεις πει, μου λες. Όταν θα το διαβάσεις, γιατί στο τέλος. Λέω, δεν θα το διαβάσω στο τέλος, θα το διαβάσω στο τέλος κανονικά. Πραγματικά, εδώ με τη μικρή. Μη τα λες όλα. Με τη, εντάξει, okay, δεν με τη μικρή τη Σίλβα εννοείς, τη φίλη τη Κασάνδρας. Λοιπόν, πραγματικά εκεί. Είχε λίγο ένα. Έχει συγκίνηση. Δεν το περίμενα. Γιατί τα είναι ένα πολύ ωραίο και καλογραμμένο. Και μπράβο σου που είσαι και έτσι. Και νέα στα γράμματα, ας πούμε, εδώ στις εκδόσεις. Δεν περίμενα ότι θα. Γιατί μου το έλεγες, βέβαια, αλλά. Ναι, έχει ανατροπές. Και έχει ένα τέλος που νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Ούτε ωραία. Το πολύ ψεύτικο, ροζ και. Mm-hmm. Αλλά ούτε και δυσάρεστο. Τελειώνει πολύ γλυκά, πολύ όμορφα, νομίζω. Ναι, και παίρνει και ο καθένας και το μήνυμά του. Και μια λύτρωση για όλους. Ωραία. Πολύ ωραία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ να μας το παρουσιάζεις. Εγώ να ευχηθώ καλό τάξη το που λέμε. Ναι, είναι καινούργια ευχή. Αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια το λένε. Κι εγώ. Τι ισχύει όμως, εντάξει. Λοιπόν, να πάει καλά που πάει καλά, γιατί είπαμε και μέσα στα 10 πρώτα. Έτσι λένε. Εγώ το είδα στο blog σου. Που το έβαλε από τι διάφορε σελίδε. Και εγώ το είδα σε άλλε σελίδε, δηλαδή. Δεν το έγραψα μόνη. Ωραία, είναι μπράβο και τέτοια πάντα να έχουμε και για του Έλληνε που το θέλουμε και περισσότερο. Και παίρνουμε και λίγο για το επόμενο που θα είναι. Α, είναι μυστικό. Τίποτα δεν θα μα πει. Πάλι μυθιστόρημα, βέβαια. Είναι μυθιστόρημα. Πότε το χρόνο. Δεν το ξέρω γιατί ακόμα το γράφω. Έχει μείνει λίγο πίσω με τι παρουσιάσει, με. Όλο αυτό που είναι πολύ πρωτόγνωρο για μένα και. Τώρα πού θα έχεις, μια και είπες για παρουσιάσεις, θα πας, ξέρω εγώ, Πάτρα, θα πας στα Θεσσαλονίκη, θα κάνεις κάτι. Θα κάνω μια στο Αίγιο σίγουρα που είναι και η θεία μου και μου το διοργανώνει στο πνευματικό κέντρο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, μάλλον από Σεπτέμβρη. Μάλλον. Τώρα καλοκαίρι θα κάνεις κάτι. Ίσως να κάνουμε Θεσσαλονίκη. Μία. Ναι, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται. Συνήθως τις μεγάλες κάνουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Έτσι, πολύ. Που θα την έχεις γιατί είναι πολύ ωραίο. Είπαμε ότι δύο βιβλιαράκια εδώ και το μεϊλάκι μας στις Βάσιας της Ακαρέπη. Μια νύχτα που κράτησε χρόνια από τις εκδόσεις Μινωάς. Δύο θα γίνετε δικά σας. Στείλτε μεϊλάκι και να λέτε όμως ότι ενδιαφερόμαστε για το βιβλίο. Έτσι. Να βέβαια. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Να σε χαιρετήσω. Είπαμε τις ευχές μας. Καλό τάξη το να είναι. Μια και φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής και εγώ να ευχηθώ καλά να περνάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αισθάνεστε και να σκέφτεστε θετικά και όλα θα μπουν, έχουν μπει κιόλας. Ο Δίας στον καρκίνο μπήκε από σήμερα. Οπότε όλα τα πράγματα θα γίνουν ευνοϊκότερα. Πολλά φιλάκια, να είστε καλά. Αύριο πάλι.